Έλα, Μαρία. Έλα, Γιώργη, πες. Αυτό το παιδί μου. Έχει σημάδι εκεί πέρα κάτι που τα πάμε τώρα, ε. Ακούω πρώτα. Διώξτε το άγχος. Να το ευχαριστηθούμε το έργο. Τίποτα άλλο. Αν το ευχαριστηθείτε εσείς, θα το ευχαριστηθούν και κάποιοι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, μία δυναμική πρόβα να δούμε τι θα γίνει. Αντάμε να ρωτήσω κάτι. Ρυθμό θέλω, τίποτα άλλο. Σε όλα τα πριν αρχίσουμε. Φέτο ανεβάζουμε το έργο «Ρε Παπαθανασίου, μπαμπάδες με ρούμι», μια τρελή κωμωδία, και παρακαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας δει, θα το ευχαριστηθεί, γιατί είναι γεμάτο ίντριγκα και είναι με φάρσα μπόλικη. Γέλια πολλά και επί σκηνής. Λοιπόν, πάμε να σβήσει λίγο τα φώτα. Θα είμαστε καθισμένοι. Ναι, και αυτό λέει, Μαρία μου τους δίνουν. Ένα, δύο, τρία. 4 εκατομμύρια. Μάλιστα, κύριε Χρήστο. Ήταν jackpot γι' αυτό. Πέσανε εδώ στο χωριό τόσα λεφτά. Ναι, καλέ, σαν τα τζίδικα του γιού μου. Τσάωτο! Καλά, δεν είναι ανάγκη να τον φωνάξετε, σας πιστεύω. 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει πάει ακόμα να τα ζητήσει κανεί. Δεν έχει πάει. Όχι, ήταν ανώνυμο το δελτίο. Φοβούνται, παιδί μου, τις απαγωγές. Έτσι φαίνεται, αλλιώς δεν εξηγείται. Εγώ είμαι κύριε Βάσο, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, τέλος πάντων, όλη μέρα είμαι σε αυτό το σπίτι εδώ και κοιτάζω πώς θα τα καταφέρω κι εγώ να μου μείνει κι εμένα κάτι από το λότο. Έχετε ζάχαρο, κύριε Χρήστο. Δυστυχώς, κύριε Βάσο, ψωμίζει μαρικά πολύ περιορισμένα και τα γλυκά κομμένα. Α, εγώ πάλι το φαΐ δεν με νοιάζει τόσο όσο το γλυκό. Έφτιαξα χθες κάτι μπαμπάδες καταπληκτικούς. Έκανες μπαμπάδες. Ναι. Και δεν μου έφερες. Μα μη μας μείνανε καθόλου. Σαν το γλάρο τους κατάπια, έναν ένα. Ήταν ωραίοι, ε. Πάρα πολύ ωραίοι. Τους έκανα με ρούμι αυτή τη φορά. Είμαι ο Γιώργος Ανθιμόπουλος. Κάνω το ρόλο του Χρήστου στο έργο. Και ο Χρήστος είναι ο άντρας της Τζένης, ένας άνθρωπος που του αρέσουν γενικά πολύ τα χρήματα. Ο μπαμπάς πώς είναι τώρα? Πώς να αναγκάζουμε. Έχει χαλάσει χειρότερα. Δεν λέμε έχει χαλάσει, Βέσκα μου, έχει χειροτερέψει, λέμε. Γιατί? Νεμπριάβλεντο τακά. Έχει χειροτερέψει, λέμε, για μηχανές. Για ανθρώπους, λέμε, αρρώστησε. Δεν είναι καλά, τέτοια. Ωρας μπράχ, ρασμπράχ, κατάλογα. Κύριε Βάσο, μιλάς βουλγάρικα. Είμαι η Νίκη Μίγκα, στο έργο κάνω την Τζένη. Είμαι η σύζυγος του Χρήστου. Και με λίγα λόγια είμαι μια γυναίκα που κινείται μεταξύ αφέλειας και πονηριάς. Καλέ, άσε τα κλάματα και πες μας, πού είναι το δελτίο? Το έβαλε στο κομμωδίνο δίπλα στο κρεβάτι. Στο κομμωδίνο δίπλα στο κρεβάτι! Όχι! Όχι στο κομμωδίνο δίπλα στο κρεβάτι! Νομίζω ότι το έβαλε στην κουζίνα, στην φρουτιέρα. Στην φρουτιέρα! Όχι φρουτιέρα! Όχι φρουτιέρα! Νομίζω ότι το έβαλε στην τουλάπα του, πρώτο σιρτάρι. Στην τουλάπα, πρώτο σιρτάρι! Όχι πρώτο σιρτάρι! Όχι πρώτο σιρτάρι! Το δεύτερο μήπως? Καθόλου σιρτάρι. Τώρα θυμήθηκα που είναι λότο. Είμαι η Μαρία Τερζάκη και κάνω το ρόλο της Βέσκα στους μπαμπάδες με ρούμι. Το παίζω αθώα αλλά δεν είμαι και θέλω να τους πάρω όλα τα λεφτά και να φύγω. Και καλά θα κάνω. Βέβαια, με κοιτάνε όλοι με ένα μάτι, ειδικά το κυρία Ρόι, σαν να θέλει να με σκοτώσει. Βράσει να βράσει το ζουμί της, παλιό κατσίκα. Άλλωστε πόσο θα την βλέπω. Α, ναι, αύριο το πολύ μεθαύριο φύγουνε και μας αφήνουν ήσυχους στο σπιτάκι μας. Έτσι μου έρχεται. Ποιο γλυκό έτσι της αρέσει, μπαμπάδες? Έτσι μου έρχεται να της φτιάξω μια πιατέλα, μπαμπάδες, με μπόλικη κρέμα και σιρόπι. Λέγω Μαθηνά Τσίντα, παίζω το ρόλο της Ρόης, είμαι η γυναίκα του Παναγιώτη. Είμαι η γυναίκα η οποία έχει βάλει τον άντρα της στο βρακί της, τον κάνει ό,τι θέλει και μηχανεύεται διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε την περιουσία από τον μπαμπά. Φωνάξατε, κυρία Ρόι. Ναι, σε φώναξα γιατί έχω κάτι για σένα. Τι? Α, μπαμπάδες! Παραδέχεσαι! Τι όμορφοι μπαμπάδες! Είναι και με ρούμι που σ' αρέσουν. Κουράσεσαι τόσο με τον μπαμπά. Εκεί είπαμε να κάνουμε κάτι να σε ευχαριστήσουμε. Και μια και μας είπες ότι σ' αρέσουν οι μπαμπάδες. Τσακιστήκαμε να σου φτιάξουμε. Ευχαριστώ, κυρία Ρόι. Ευχαριστώ, κυρία Τζένι. Ο άντρας μου, αυτόν βάζω στο βρακί μου. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαγκανιώτης. Στο έργο Μπαμπάδες με ρούμι
ερμηνεύω το ρόλο του Παναγιώτη, ενός από τα δύο παιδιά του Θανάση Σιδηρόπουλου. Είναι δημόσιος υπάλληλος ο Παναγιώτης. Είναι ο άντρας ο οποίος τον έχει η γυναίκα του χεριού της, τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά και εγώ δεν πάβω να είμαι πονηρός και να προσπαθώ μέσα από διάφορα που κάνω να πάρω και εγώ τα χρήματα, όλοι για τα χρήματα. Από εδώ, βρε, από εδώ! Περίμενε, δεν βλέπω το μονοπάτι! Αντέ, καλά! Δηλαδή, το έχεις πάρει απόφαση, θα ανοίξουμε το λάγο με την τσάπα! Ε, με τι θα τον ανοίξουμε, με λέιζερ! Το λάγο του παπά! Δεν θα τον ενοχλήσουμε πολύ, Παναγιώτη μου! Το φοβαράκι μου, στραβουλήθηκα, Χριστό! Τι την ήθελες, μόνη και εσύ, την κόβα ανοιχτιάτικα! Τι ήξερα, εγώ θα τρέχουμε στα νεκροταφεία να σκάβουμε, να βάλω τα παπούτσια τα φλάτ. Το δεν κουνήξε, κολλήσε από την κόβα! Έλα, σταμάτα, δεν έχεις τίποτα! Μαλάω! Έλα, σταμάτα, φτάσαμε! Κυρία Τζέννη! Βάσο! Τι κάνετε εδώ με την τσάπα, κυρία Βάσο! Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης. Με φώναξε ο Κώστας να βοηθήσω τα σκηνικά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και αυτός εδώ είναι ο παππούς μου. Όμως εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το δάσκαλό μας, τον Κώστα τον Τζαπέκο, γιατί πραγματικά έχει δώσει τη ζωή του. Και μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο όλους και του αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι. Εγώ με τη Μαρία. Εσύ με τη Μαρία. Κατεβάζεις αυτό και πάει στην γωνία εκεί. Εγώ είμαι εδώ. Γωνία τώρα δεν πάω. Εσύ πάει σε αυτά εκεί. Δεν το πει κάτω. Εδώ κάτω. Το αφήνετε εδώ πέρα. Παρεμβαίνει και το ξαναπιάνετε και το βάζετε κάτω. Το ίδιο είναι και εμείς θα δείτε και όταν θα το ξαναστήσουμε πάλι. Παραδείσκαμε. Πολύ ωραία. Εσύ παιδιά, εσύ και εγώ φέρνεις τους άλλους δύο σταυρούς που είναι απ' έξω. Τα σκαλάκια εκεί είναι. Όχι, στα σκαλάκια, στο τραπέζι. Στο τραπέζι, όπου είναι. Πέρασε τους. Σας περιμένουμε όλους να έρθείτε. Ευχαριστούμε.